Μα είναι χημικό άνθρωπο. Τι θέλει να πει. Έλεος πια. Εντάξει τώρα, δεν είναι ψέμα. Είναι η πηγή της νεότητας. Τα νέα μου σας τα είπα. Όχι. Λοιπόν. Οπ. Οπ. Κυκλοφόρησε. Όλο καινούριο και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Αυτό για το οποίο ούτως ή άλλως όλοι συζητάγανε την προηγούμενη σεζόν, ναι, που δεν το συζητάγαμε εμείς, αλλά μας δώσανε πολύ ωραία ιδέα. να προχωρήσουμε αυτή την πραγματικά πολύ καλή συνεργασία με τη L'Oréal Paris, φτιάχνοντας τη L'Oréal δηλαδή το δικό μου χρώμα, για να μπορεί κάθε γυναίκα που θέλει να βάφει μόνη τα μαλλιά της να το βρίσκει στο εμπόριο. Είναι λοιπόν το 1021, από σήμερα το βρίσκεται παντού. Είναι ακριβώς το χρώμα μου. Αύριο που θα είναι εδώ ο Νικόλας Βιλιώτης θα μας εξηγήσει όμως, εξαρτάται από την κάθε απόχρωση που έχει κάθε γυναίκα και το πώς είναι η ρίζα της, τι πρέπει να περιμένει. Τα γράφει και το κουτί από πίσω βέβαια. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια, γιατί αν έχεις το χρώμα της Κατερίνας, δεν σημαίνει ότι μόλις περάσει την βαφή θα γίνεις με νεγάκι. Δεν γίνεται αυτό, ούτε με θαύμα. Μάλλον με βλέπω για. Παιδί μου, είναι καστανό. Κοίταξε να δει τώρα. Εγώ τα βλέπω με άλλα χρώμα, με άλλα μάτια τα χρώματα, όπως και όλοι μας, με άλλα τα βλέπουν υπεύθυνοι. Δηλαδή εγώ τώρα το χρώμα της Κατερίνας το λέω καστανό, αλλά μπορεί να έρθει αύριο ο Βιλιώτης που μου λέει κάτι και με τρελαίνει και να πει αυτό λέγεται ξανθό ανοιχτό. Και να πει ο ξερή. Έτσι τα λένε οι ειδικοί των χρωμάτων. Ναι, έτσι. Τέλος πάντων. Να γλιτώσουμε κι εμείς, μας λες το ξανθό της Μενεγάκη. Το ξέρατε ότι η L'Oréal είναι η εταιρεία, η πρώτη εταιρεία που έβγαλε την πρώτη βαφή στο εμπόριο το 1900, συγγνώμη αν το πω λάθος, 8 νομίζω. 1908. Και τώρα θα μου πεις γιατί να πάρεις τη συγκεκριμένη βαφή. Καλά, πάμε να δούμε λίγο το παρασκήνιο του διαφημιστικού, που ήταν μια πολύ ωραία μέρα του Δεκέμβρη όταν το γυρίσαμε, μια πολύ λαμπερή αλλά πολύ κρύα μέρα, λαμπερή όμως, από φως έσκιζε. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λίγο το παρασκήνιο και αργότερα θα σας πω και τη συνέχεια και πώς μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς η κάθε μία από δύο βαφές, γιατί μπορεί να έχει και ένα πάρα πολύ μακρύ μαλλί ή να έχει ένα κοντό, οπότε να έχει και μια επανάληψη. Αλλά όλα αυτά θα σας τα πω σε λίγο, πάμε να δούμε το παρασκήνιο του γυρίσματος. We'll be right back.